Στην περιοχή θα βρεθεί την Παρασκευή το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νάσος Αλευράς ως εισηγητής σε πολιτική εκδήλωση στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου. Για το θέμα μίλησε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Κορινθία, Νίκος Πετρόπουλος. Μετά την εκλογή της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και βέβαια την περαιτέρω οργανωτική δομή του κινήματος, ξεκινάμε και στην επαρχία τις νομαρχιακές συνελεύσεις του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, την Παρασκευή, την ερχόμενη 5 του μηνός, εδώ στην Κόρινθο, 7 ώρα το απόγευμα, στο εργατικό κέντρο της πόλης, θα έχουμε την νομαρχιακή μας συνέλευση, όπου θα είναι ο κεντρικός ομιλητής, ο πρώην υφυπουργός και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τώρα ο Νάσος, ο Αλευράς. Θα κάνει την πολιτική εισήγηση και βεβαίως την οργανωτική εισήγηση για τις περαιτέρω διαδικασίες και στο νομό Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες αφορούν την εκλογή νέων τοπικών οργανώσεων, νέων οργάνων και βέβαια την εκλογή νέας νομαρχιακής επιτροπής. Την Παρασκευή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τις ημερομηνίες όπου θα γίνει και στην Κορινθία η νέα οργανωτική ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω, αυτό λέει και ο Πρόεδρος, θα δούμε και την Παρασκευή τι θα πει εδώ στην Κόρινθο ο Νάσος ο Αλευράς. Βεβαίως περιμένουμε πολιτική εισήγηση πέραν από την οργανωτική εισήγηση την οποία θα κάνει για την παραπέρα πορεία του ΠΑΣΟΚ, για τη θέση του ΠΑΣΟΚ στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και με τη ΔΗΜΑΡ, κάτι το οποίο περιμένουν οι πολίτες και θα δούμε από εδώ και πέρα πώς το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να ξανααγκαλιάσει τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες το εγκατέλειψαν στις δύο εκλογικές τελευταίες αναμετρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Πετρόπουλος μίλησε και για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο συμμετείχαν και νέοι άνθρωποι και το οποίο θέλει πλέον η κοινωνία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Είχαμε ανανέωση στο ΠΑΣΟΚ σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Καταρχήν και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ένα νέο στέλεχος του κινήματος και πολλά περιμένουμε από αυτόν. Όπως επίσης έχουν εκλεγεί και άλλα νέα άτομα. Αυτό που θέλει σήμερα η κοινωνία, με την εμπειρία των παλιών και με την ανανέωση των νέων προσώπων τα οποία θα βγουν στην κοινωνία. Τέλος, μίλησε και για την ανεργία στην Ελλάδα, η οποία αγγίζει το 29%, ενώ οι εκτιμήσεις είναι ότι θα ξεπεράσει και το 31%. Είναι το μεγάλο θέμα το οποίο σήμερα πρόβλημα αντιμετωπίζει η χώρα μας. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες αυτές τις μέρες συζητάει και με τη ΔΗΜΑΡ. Η ανεργία δεν λύνεται με λόγια. Εάν στη χώρα μας δεν υπάρξει ανάπτυξη, δεν θα έχουμε νέες επενδύσεις, δεν θα έχουμε και νέες θέσεις εργασίας. Ήδη αυτή τη στιγμή η ανεργία ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε στους νέους ανθρώπους. Σε ηλικίες από 18 έως 25 ξεπερνάει το 60%, από σε ηλικίες από 25 έως 35, που είναι οι πιο παραγωγικές ηλικίες στη χώρα μας, η ανεργία δυστυχώς αγγίζει το 40%. Χρειάζονται λοιπόν πρωτοβουλίες άμεσα, γιατί τα μηνύματα τα οποία έχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, αντί η ανεργία να μειωθεί, και αυτό το λένε επίσημα πλέον όργανα της χώρας, θα ξεπεράσει το 30%. Άρα χρειάζονται πρωτοβουλίες και άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος που σήμερα αντιμετωπίζει η χώρα μας.